στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Βόρειας Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και συγκεκριμένα στην απαράδεκτη, όπως λέει, συμπεριφορά του Δήμαρχου Γιώργου Μαχημάρη προς το συνεργείο του ΣΤΑΡΤ που πήγε να καλύψει το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας και ανεξάρτητος σύμβουλος Κώστας Γρηγορόπουλος. Συνεδρίασε την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση μετά από την περιβόητη εκείνη συνεδρίαση της 2 Φεβρουαρίου, όπου ο κύριος Μαχημάρης κατάφερε να διαλύσει τη δημοτική του ομάδα και αντί από 13 δημοτικούς συμβούλους σήμερα να παριθμεί μόλις 8 και μάλιστα αυτή ένα αμφιβόλο. Περίμενα την Παρασκευή, αφού ήταν διαζώσεις, να ενημερώσω τους συναδέλφους αλλά και γενικότερα τους παρευρισκόμενους τότε πολίτες και όχι μόνο για την πραγματική διάσταση των γεγονότων τότε, δηλαδή της παρουσίας σημείτης αστυνομίας για ένα θέμα το οποίο γνώριζε πολύ καλά ο κ. Μαχημάρης και για το οποίο δεν είχε κάνει τίποτα. Αντί αυτού, και επειδή δεν ήθελε να ακουστεί η πραγματική διάσταση των γεγονότων και να ενημερωθεί η κοινωνία, με έναν σκερό και απαράδεκτο τρόπο απομάκρυνε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου τον εικονολήφτη, δηλαδή τον κάμεραμαν, προφυλακίζοντάς τον και μάλιστα με τρόπους, δηλαδή του στυλ «φύγε από εδώ, ρε, ποιος σου είπε να έρθεις, με τι δικαιώματα ήρθες εδώ πέρα και φύγε». Στο τέλος ο άνθρωπος πίστηκε δηλαδή, προφυλακίζοντάς τον και απομακρύθηκε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν έμεινε η ενημέρωση μεταξύ των συναδέλφων, όπου οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι, αυτοί που πήραν το λόγο και γνωρίζοντας και έχοντας και οι ίδιοι τα δικά τους στοιχεία, πράγματι δικαίωσαν τον υποφαινόμενο, δηλαδή ότι ήταν γνώστης ο κ. Μαχημάρης για την παρουσία της αστυνομίας και ο οποίος δεν είχε κάνει τίποτα προκειμένου να μην υπάρξει η παρουσία τότε της αστυνομίας. Ενώ περίμενα μετά από 4 μήνες να παραδεχτεί ότι είχε το δικό του μερίδιο ευθύνης, ανταυτού προσπάθησε να πετάξει κατά το κοινό δεδομένο την μπάλα στην εξέδρα, δηλαδή ενώ το θέμα ήταν συγκεκριμένο, να μιλήσει για άλλα και όχι συγκεκριμένα να μην αναφερθεί σε τίποτα για το θέμα αυτό. Για μία ακόμη φορά θέλω να πω στον κύριο Μαχημάρη ότι ένας δημόσιος άντρας πρέπει να έχει περίσσια στοιχεία αυτά της ειλικρίνειας, της εντιμότητας και της τομπροσύνης.